Η μεικτή παίδων της ΕΠΣΗ αντιμετωπίζει τον Πειραιά. Ο αγώνας για την προημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος γίνεται στα Χανιά, στο γήπεδο των Μουρνιών. Το ΔΣ της ΕΠΣΗ, πάρα πολλοί γονείς είναι δίπλα στα παιδιά του Ηρακλείου που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final Four, όπως ήδη έχουν κάνει οι νέοι. Πρώτο λεπτό ο Κοντάκης στον Κακουλάκη. Θα κόψει την μπάλα ο Κακουλάκης. Κοντάκης από κοντά out. Μεγάλη στιγμή. 18ο λεπτό Αθανασίου για τον Πειραιά. Κάνει περίτεχνες ενέργειες και θα κερδίσει το πέναλτι. Ανατρέπεται ο Αθανασίου σε αυτή την φάση. Δίνεται πέναλτι. Αθανασίου απέναντι από τον Κλάδο. Γκολ. 1-0 για την μεικτή Πειραιά. Ο Αθανασίου ευστοχή από το σημείο του πέναλτι. Πανηγυρίζει με αέριες τούμπες. Δεύτερο ημίχρονο. Κακουλάκι στον Κοντάκι. Έχει χώρο. Πλασάρι. Η μπάλα έχει πορεία προς τα δίχτυα. Ο αμυντικός του Πειραιά διώχνει σε κόρνερ. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Το γέμισμα προς την περιοχή του Πειραιά. Ο Πακιουφάκης σουτάρει. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Πειραιά. Καλαϊτζάκης. Η αιστεία είναι καινή. Out. Τεράστια η ευκαιρία, την ισοφάριση. 4 λεπτά καθυστερήσεων και ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτή, τον κύριο Τσαγκαράκη. Ο Πειραιάς παίρνει την πρόκριση στο Final Four. Απογοήτευση για τα παιδιά του Ηρακλείου. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους. Τα πάντα είναι στο πρόγραμμα, και οι ήττες και οι νίκες. Συγχαρητήρια στον Πειραιά. Θα θέλαμε πολύ να είμαστε με τις δύο ομάδες στο Βόλο, αλλά καμιά φορά και ο παράγων τύχη δεν μας βοηθήσαν και χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά, τίποτα δεν χάθηκε. Όλο το μέλλον είναι μπροστά τους. Ήρθαμε από μια καλή ομάδα. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά τα δικά μας είναι ότι πρέπει να χτίζουν πάνω σε τέτοιες εμπειρίες, να μην τον βάζω κάτω. Η φουρνιά αυτή είναι πάρα πολύ καλή και το μέλλον τους ανοίγει. Πέδειξαν σε όλη την Ελλάδα στα παιδιά, παίζοντας με μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, των οποίων τα 9 τουλάχιστον παιδιά ήταν από τον Ολυμπιακό. Ότι όχι απλά μπορούν να τους κοντράρουν, αλλά μπορούν να είναι καλύτεροι από αυτούς. Σήμερα δεν νομίζω ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, κέρδισε η πιο τυχερή ομάδα. Αλλά αυτό πρέπει να έχει γραφτεί στην ιστορία. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη φημισμένη κριτική φιλοξενία από όλες τις πλευρές. Αυτό το τρίμερο που είμαστε εδώ πέρα ήταν απόλυτα πετυχημένη και η φιλοξενία καταπληκτική. Πραγματικά απολαύσαμε και τη φιλοξενία αλλά και το παιχνίδι το σημερινό. Παίξαν δύο πολύ καλές ομάδες και εισάξιες. Έτυχε και κερδίσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι. Πήραμε πολλές εμπειρίες που δεν θα μας δοθούν εύκολα τόσες ευκαιρίες για να τις πάρουμε. Ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, αλλά δεν κερδίζει πάντα στο ποδόσφαιρο καλύτερος, αλλά πιο τυχερός. Θέλαμε να πάμε στο Βόλο όλη η ομάδα. Είχαμε μεγάλη πίστη στους παίχτες ο καθένας, αλλά δεν μας βγήκε αυτό που θέλαμε σήμερα. Παίξαμε καλύτερα από τον αντίπαλο, ήμασταν λίγο άτυχοι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλο το match. Είχαμε μια άτυχη στιγμή στο πέναλτι. Σαφώς ήταν πέναλτι, αλλά δεν τελειώνουμε, δεν συνεχίζουμε και όλα καλά θα πάνε. Δύο γέννη Καλαϊτζάκη, κάνατε μια μεγάλη προσπάθεια ως μεικτή παίδων. Μπορεί να μην τα καταφέρατε, όμως το μέλλον είναι μπροστά σας. Ήμασταν άτυχοι, στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα πέναλτι, ενώ ήμασταν πολύ καλοί. Δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Συνεχίσαμε, πιέσαμε, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Σταθήκαμε όμως άτυχοι. Γιάννη Κώτη, κάναμε σε ένα σχόλιο για τη σημερινή μέρα. Μπορεί να είναι δύσκολη, όμως πήρατε έτσι ένα μάθημα για το μέλλον. Ήμασταν πολύ καλοί και στο δεύτερο και στο πρώτο ημίχρονο. Ατομικά και ομαδικά ο καθένας ήταν πολύ καλός. Είμαστε άτυχοι στο ένα πέναλτι και σε μια άλλη φάση που ουσιαστικά χάσαμε εκεί όλο το μάτς. Αντώνη Σαντορινέ, είσαι ο αρχηγός της ομάδας. Σίγουρα είναι μια δύσκολη στιγμή, όμως θέλουμε το μήνυμά σου προς τους συμπαίκτες σου και προς τον κόσμο του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου, γιατί κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Όπως βλέπουμε κάθε φορά, το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο και γι' αυτό και είναι ωραίο. Εμείς θα προσπαθήσουμε και του χρόνου να φτάσουμε πολύ πιο ψηλά. Στόχο μας κάθε χρόνο είναι ο τελικός. Από εκεί και πέρα δεν τελειώνει εδώ, εννοείται. Πάμε για κάτι καλύτερο.